μοναδικές στιγμές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν οι συμμετέχοντες και οι θεατές που βρέθηκαν και φέτος στον ημιμαραθώνιο του Αρκαλοχωρίου, τη σπουδαία γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού και του εθελοντισμού, στην οποία έλαβαν μέρος 3.500 αθλητές και αθλήτριες, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας από 40 χώρες, απολαμβάνοντας για μία ακόμη φορά όλα όσα με επιτυχία διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αρκαλοχωρίου, με την αμέριστη στήριξη φορέων και συλλόγων και βέβαια των αναρρύθμιτων εθελοντών που αποτελούν τον σημαντικότερο ίσως κρίκο αυτής της επιτυχημένης προσπάθειας. Σε αγωνιστικό επίπεδο το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, καθώς καταρρίφθηκε το ρεκόρ του ημιμαραθωνίου, ενώ τα 5 χιλιόμετρα των ανδρών κρίθηκαν στο τέλος με τον 15χρονο Δημήτρη Σκύβαλο να εντυπωσιάζει. Σε ό,τι αφορά στον αγώνα των 21 χιλιόμετρων, μεγάλος νικητής ήταν ο Ούγγρος Κασπάρ Σέρε, ο οποίος τερμάτισε σε 1:07.49, συντρίβοντας κατά 2 λεπτά το ρεκόρ διαδρομής. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ματέους Κάζορ με 1:09.26, ενώ τρίτος ήταν και πρώτος Έλληνας ο Γιώργος Μήνος με 1:11.30. Στην Κρήτη τρέχω κάθε χρόνο, γιατί η Κρήτη ίσως έχει τον καλύτερο αγώνα, όχι σαν διαδρομή, αλλά σαν διασκέδαση, σαν διοργάνωση. Όλο το κλίμα εδώ πέρα έχει πάρα πολύ θετική αύρα. Στις γυναίκες πρώτη έκοψε το νήμα η Ολλανδή Λισάν Βίλκνες με 1:22.33, ακολούθησε η Βασιλική Κωνσταντοπούλου με 1:22.44, ενώ μαζί τερμάτισαν στην τρίτη θέση η Ράνια Ρεμπούλη με την Έφη Φλόρου με 1:27.51. Είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί η προετοιμασία μου για τον μαραθώνιο πηγαίνει πάρα πολύ καλά Γιάννη, και είναι ένας αγώνας που αποτελεί το γούρι μου και χάρηκα που αισθάνθηκα δυνατή και απόλαυσα πάλι τη διαδρομή σας. Πέρυσι έλεγα έτρεξα μαραθώνιο, οπότε έχω μάθει τις ανηφόρες. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων νικητής αναδείχθηκε ο Πέτρος Κουρουπάκης με 36:41, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν η Μανώλης Μαγκαφουράκης με 37:33 και Θωμάς Παπαδάκης με 37:46. Πρώτη γυναίκα ήταν η Κύπρια Τιμούρ Ζωζάν με 41:06, δεύτερη η Φιλιοκαπέτη με 42:28 και τρίτη η Δήμητρα Ανδρούτσου με 43:35. Φοβερό φινάλε είχε ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων με τον Κενιάτη Ανδρέα Μισάρα, που έχει μεγαλώσει στην Κύπρο, να κερδίζει με 17-15, ενώ με 17-16 τον ακολούθησε ο 15χρονος ταλαντούχος λασιθιώτης αθλητής Δημήτρης Κύβαλος, που ανέβασε ρυθμό στα τελευταία μέτρα κάνοντας εκπληκτικό αγώνα. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Δημήτρης Γκανάτζιος με 17-40. Την τελευταία στιγμή, τα πρώτα τελευταία 400 με 500 μέτρα, νιώθω κάποιος έρχεται πίσω μου γιατί δεν μπορούσα να γυρίσω. Πανικοβλήθηκα λίγο, αλλά κρατήθηκα λόγω σε την εμπειρία. Δεν πρέπει να πανικοβληθείς, γιατί επιχρεμία. Και ο μικρός είναι πολύ ταρεντουχός. Περίμενε, ξέροντας τις δυνατότητες του, περίμενε τα τελευταία 200 μέτρα να κάνει τις αλλαγές. Ένιωθα πολύ καλά στην κούρσα, πολύ δυνατός, έκανα καλή διαχείριση όπως είπα. Και εντάξει, προσπάθησα λίγο στα τελευταία μέτρα, πας και καταφέρω και περάσω το παιδί από την Κένια. Και νιώθω πολύ χαρούμενος που κατάφερα να ανταγωνιστώ τόσο πολύ έναν ξένο αθλητή και περιμένω τη χρονιά που έρχεται πώς και πώς. Στον αγώνα 5 χιλιόμετρων των γυναικών η Βασιλική Καλιμογιάννη αναδείχθηκε νικήτρια με 17:56, ενώ την ακολούθησαν η Σόνια Τσεκίνη με 20:21 και η Έλλη Γεωργία Κουνελάκη με 21:36. We'll be right back.